Κραυγή αγωνίας από τους Γάλλους ψαράδες που πλέον δεν έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν κοντά στο νησί Τζέρσεϊ χωρίς να λάβουν νέες άδειες. Για πολλούς Νορμανδούς, η αλληλεία στα ύδατα του Τζέρσεϊ είναι ο βιοπορισμός τους, καθώς αντιπροσωπεύει έως και 80% των αλλιευμάτων τους. Βλέπετε αυτή την κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί πλέον. Δείτε την ακτογραμμή. Δεν έχουμε μια μεγάλη περιοχή για να δουλέψουμε πια. Πριν μπορούσαμε να ψαρέψουμε οπουδήποτε. Τώρα αυτό τελείωσε. Οι ψαράδες θεωρούν πως το νέο καθεστώς είναι παράλογο. Το Τζέρσεϊ μας χρειάζεται. Χρειάζεται τη Γαλλία για να πουλήσει τα αγαθά του και τους χρειαζόμαστε για τη μισή ζώνη αλλιείας μας. Είναι μια συμφωνία που είχαμε για χρόνια και τώρα έσπασε. Το μικρό νησί έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αλλιευτικής διαμάχης μετά το Brexit. Χωρίς νέες άδειες, πολλοί ψαράδες δεν θα επιβιώσουν. Την προηγούμενη εβδομάδα, δεκάδες αλλιευτικά βρέθηκαν στην περιοχή για μια εμπλώδια μαρτυρία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε 2 πολεμικά πλοία και η Γαλλία περιπολικά σκάφη για την επιτήρηση της κατάστασης.